Αυτές οι απαράδεκτες εικόνες αντικρίζουν από την περασμένη Πέμπτη δημότες στην αρχή της οδού Μιλτιάδη Καράτζη στη Νέα Λικαρνασσό. Έχω συναντήσει τη ΔΕΗΑΗ πόσες φορές στον δρόμο, τους έχω μιλήσει για το θέμα, λέει πάμε και πάμε και πάμε. Και έχω πάρει και τρεις φορές τηλέφωνο. Αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται. Είναι από την Πέμπτη. Είναι. Σήμερα είναι Κυριακή. Ελπίζω μετά από αυτό το ρεπορτάζ, γιατί μετά από κάθε ρεπορτάζ έρχονται κατευθείαν τη Δευτέρα και το φτιάχνουν. Και είναι επικίνδυνο. Γιατί κατεβαίνεις με το μηχανάκι, τα λάστιχα είναι λίγο φαγωμένα και μπορεί να γλιστρήσει κανένας να πέσει. Τεράστιες ποσότητες νερού χάνονται καθημερινά λόγω βλάβης της ΔΕΗΑΗ, με τους δημότες να αγανακτούν καθώς χάνεται τόσο άδικα το πολύτιμο αγαθό. Δεν τα φτιάχνουν καλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Εδώ βλέπετε εδώ, έχουν σκάψει 10 φορές έχουν σκάψει. Από απέναντι έχουν σκάψει, εδώ έχουν σκάψει, εδώ έχουν σκάψει. Παντού, δεν ξέρω γιατί τόσες διαρροές. Τι λέτε στους αρμόδιες, τι λέτε στην ΔΕΗΑ για... Να μας δώσουν σημασία. Από τη γέφυρα και απάνω σημασία δεν δίνει κανείς. Μόλις δούνε νερό και ρίξουμε θα μας γράψουνε. Αυτούς ποιος θα τους γράψει. Πείτε μας. Που κάνετε τόσο πολύ. Βέβαια. Και το πληρώνουμε εμείς αυτό το νερό. Έχουμε ένα δίκτυο το οποίο είναι σάπιο και σκάει από διάφορα σημεία ανατακτά χρονικά διαστήματα. Όλη τη βδομάδα τα νερά αυτά τρέχουν. Και η ΔΕΗΑΗ τι κάνει? Έχει άλλες δουλειές, δεν προλαβαίνει μάλλον να έρθει. Και 4 μέρες κάνει το νερό, αλλά και συνέχεια έχουμε αυτά τα προβλήματα, ειδικά σε αυτή την περιοχή. 4-5 συμβάντα έχουν γίνει σε 50 τετραγωνικά. Εδώ απαγορεύεται να ανέβουν τα μεγάλα φορτηγά, αλλά δυστυχώς να με παραβιάζουν συνέχεια να με το δρόμο αυτό και ανεβαίνουν με αποτέλεσμα να συμβαίνει αυτό. Πατάνε εκεί τα μεγάλα φορτηγά και σπάνε τις σωλήνες. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Στη γειτονιά είχα συμβεί να πούμε και μετά από 15 μέρες δεν το φτιάξανε. Αυτή δεν είναι η κατάσταση εδώ πέρα. Δημότες ενημέρωσαν τη ΔΕΗΑΗ, όμως το πρόβλημα παραμένει, όπως και ο κίνδυνος ατυχήματος για διερχόμενους οδηγούς δίκυκλων. Ειδικά με μηχανάκι, εγώ προσωπικά, προχθές που ήταν έτσι, γλίστησα και παράλληλα να πέσω. Με στόχο να δρομολογηθεί άμεσα λύση, επικοινωνήσαμε με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΗΑΗ, Γιάννη Δικτάκη, ο οποίος βρέθηκε στο επίμαχο σημείο. Όπως μας δήλωσε, υπήρξε σπάσμα αγωγού και ο Γιωργολάβος θα αποκαταστήσει αύριο το πρόβλημα.